Στη μάχη με τις τελευταίες αναζωπυρώσεις έπεσαν από τις πρώτες πρωινές ώρες ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Δυτική Εύβοια. Οι κάτοικοι έζησαν μία ακόμα νύχτα αγωνίας μετά την αναζωπύρωση στην περιοχή έξω από το χωριό Μακρυμάλι. Πολλοί μιλούν για πρωτοφάνη φαινόμενα που δεν έχουν ξαναδεί στην περιοχή. Έκαιγε προς τα πάνω, ενώ η άνεμη ήταν βορειοδυτική. Αυτή είχε μία περίεργη κατεύθυνση με στροβιλισμό και πήγαινε ανάποδα. Εμείς εδώ οι κάτοικοι δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Η αλλαγή της κατεύθυνσης του ανέμου τα ξημερώματα της Πέμπτης βοήθησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους στη δύσβατη περιοχή κοντά στο καταφύγιο Άγρια Ζωής. Επιτόπου επιχειρούν σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική 382 πυροσβέστες, 98 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 αεροσκάφη κατέφτασαν μετά από αίτημα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Τις προσπάθειες στηρίζουν πεζοπόρα τμήματα του στρατού, υδροφόρες της περιφέρειας και των ΟΤΑ και δεκάδες εθελοντές. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρέχει υγειονομική στήριξη μέσω ιατρίου πρώτων βοηθειών στο Δημαρχείο Ψαχνών, καθώς και κινητές μονάδες πρώτων βοηθειών για να υποστηρίξει τις δυνάμεις που επιχειρούν. Οι τοπικές αρχές ελπίζουν ότι σήμερα θα καταφέρουν να βάλουν τέλος στον εφιάλτη που έχει μετατρέψει σε στάχτη σχεδόν 25.000 στρέμματα γης, εκ των οποίων μεγάλο μέρος ήταν ένα παρθένο πυκνόπευκο δάσος.